ο σύνδεσμος φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 1967-1974 αποχαιρετά σήμερα με μεγάλη θλίψη και συγκίνηση τον σύντροφο Γιώργο Φαρσακίδη, ο οποίος υπήρξε δραστήριο μέλος του συνδέσμου μας. Ο Γιώργος Φαρσακίδης, από πολύ μικρός, προερχόμενος από μια φτωχή λαϊκή οικογένεια και γαλουχημένος με ανώτερα ιδανικά, μπήκε μπροστά στην πάλη του λαού μας για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τους καταπιεσμένους του τόπου μας. Αποτελεί παράδειγμα τόσο για τους παλιότερους από εμάς, όσο και για τις νεότερες γενιές, γιατί η ζωή του επιβεβαιώνει πως κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ότι η πραγματική πίστη πως ένας καλύτερος κόσμος μπορεί να ξημερώσει, καταφέρνει να σε κάνει να αντέξεις τις πιο σκληρές κακουχίες στη ζωή σου, καταφέρνει να σε κάνει να προχωράς με το χαμόγελο στα χείλη, με τόλμη και αισιοδοξία μέχρι τη νίκη. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί πώς έφτασε στα 96 χρόνια της ζωής του, καμαρώνοντας για όσα έχει πράξει, χωρίς να έχει κάνει πίσω, χωρίς να έχει λυγίσει, ακόμα και όταν αντίκρισε κατάματα το θάνατο. Από 19 χρονών βρέθηκε στην πρώτη γραμμή σε όλους τους αγώνες του λαού μας, οργανωμένος στην ΕΠΟΝ στην αρχή, στη συνέχεια στο ΚΚΕ στον Ελλάς. Συμμετείχε σε πολλές μάχες ενάντια στους ξένους κατακτητές, αλλά και τους ντόπιους συνεργάτες τους, κατά τη διάρκεια της κατοχής, με πιο χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στον μπλόκο του Χορτιάτη το 1944, όπου είχε ενταχθεί από την άνοιξη του 1943 στην επωνύτικη υποδειγματική δημιουργία του τάγματος Χορτιάτη στο 231 Σύνταγμα του Ελλάς. Ίδιο γμή, τα σκληρά βασανιστήρια που υπέστη, οι φυλακίσεις και οι εξορίες ξεκινούν από την πρωτοχρονιά του 1947, όπου συλλαμβάνεται και βασανίζεται στην ειδική ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Από τότε 16 και πλέον χρόνια από τη ζωή του τα έζησε σε φυλακές και εξορίες στον Αϊστράτη, τη Μακρόνησο μέχρι το 1961 και στη Γιάρο, στο Λακί της Λέρου από το 1967 μέχρι το 1971 κατά τη διάρκεια της Χούντας. Εκεί, στο στρατόπεδο Λακί της Λέρου, σε ένα σειρματόφραχτο παλιό κτίριο, στιβαγμένοι 200 και 300 άνθρωποι μέσα σε βρωμερούς θαλάμους, που παλιότερα το κτίριο αυτό λειτουργούσε ως πεδούπολη, τα γνωστά αναμορφωτήρια της Φρυδερίκης, εκεί σε έναν θάλαμο γνωρίσαμε και εμείς οι νεότεροι τότε την πολύμορφη προσωπικότητα του Γιώργου. Ο Γιώργος ήταν πρώτος στις φάρσες, λες για να δικαιώσει το όνομά του. Ήταν δάσκαλος στη ζωγραφική και στην πυρογραφία, όπου το μισό σχεδόν στρατόπεδο με ένα πυρογράφο στο χέρι προσπαθούσε να μάθει πυρογραφία από τις διδασκαλίες του Γιώργου. Ήταν σκηνοθέτης και σκηνογράφος. Σκηνοθέτησε και σκηνογράφησε μεγάλα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου εκεί, στο Λακί, όπως οι Πέρσες ή ο καλός στρατιώτης Βέικ. Και άλλα, με ηθοποιούς βέβαια τους κρατούμενους. Ο Γιώργος γενικά ήταν ήταν ηγέτης στην προσπάθεια να ψυχαγωγηθεί ο κόσμος των εξορίστων, να κρατηθούν όρθιοι, να ξεχάσουν τα βάσανά τους έστω για λίγο. Όσοι είχαν απροστάτευτες οικογένειες αφήσει πίσω,
είχε καθοριστική συμβολή σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στις μουσικές βραδιές, στις συναυλίες, δεν τραγουδούσε βέβαια, ακόμα και στον Καραγκιόζη. Συναρπαστικές ήταν οι διαλέξεις του για την τέχνη και τον πολιτισμό. Θυμάμαι ακόμα μια τέτοια διάλεξη με θέμα την κομματικότητα της τέχνης, όπου έκανε κομμάτια και θρύψαλα τις θεωρίες των αναθεωρητών, όπως τους λέγαμε τότε, και τις επιθέσεις τους ενάντια στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Μετά την απόλυσή του το 1971 από τη Λέρο και μέχρι σήμερα ο Γιώργος δεν έμεινε ούτε στιγμή στο περιθώριο. Ακούραστος και πρωτοπόρος συνέχισε τον αγώνα του έτσι όπως είχε μάθει. Στο δρόμο, μα και με τα τσακισμένα χέρια του από την περίοδο της κατοχής, τα οποία μετέτρεψε σε όπλα μέσω της τέχνης του, σε όπλα του απροσκήνητου και αλήγιστου αγώνα. Το έργο του ήταν εμπνευσμένο από την αντίσταση, τους λαϊκούς αγώνες, την ταξική πάλη, από τη ζωή των φυλακισμένων, αλλά και από την καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων. Με την αμεσότητα, την απλότητα και το ανθρώπινο βάθος άγγιξε όχι μόνο τις γενιές της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των φυλακών και των βασανιστήριων, αλλά και κάθε ευαίσθητο προοδευτικό άνθρωπο. Γνώρισε καθολική αποδοχή. Εργατικός, δημιουργικός και αποφασισμένος στις πιο δύσκολες και στις πιο εύκολες στιγμές της ζωής του, δεν εγκατέλειψε την τέχνη του και τον αγώνα του, πιστεύοντας απόλυτα ότι ο λαός, όσο καταπιεσμένος κι αν είναι, όσο κι αν δεν βλέπει καμία χτίδα φωτός μπροστά του, υπάρχει, ζει, αντιστέκεται, προχωράει και νικάει. Έτσι έζησε ο Γιώργος. Με τη στάση ζωής του, με τη σεμνότητα και την αγωνιστικότητά του, μέχρι το τέλος της ζωής του έδινε το παράδειγμα. Από ανθρώπους σαν και τον Γιώργο, παίρνουμε και εμείς κουράγιο και συνεχίζουμε. Προβάλλουμε το παράδειγμά του ώστε και ο ίδιος ο λαός να πάρει δύναμη και να σηκώσει το ανάστημά του. Ο Φαρσακίδης είναι κομμάτι της ηρωικής ιστορίας του λαού μας, των αγώνων του της Θεσσαλονίκης. Το όνομά του θα είναι γραμμένο στη μνήμη μας, πλάι σε όλους όσους αποτελούν ζωντανά παραδείγματα γνήσιων λαϊκών αγωνιστών, παραδείγματα αλήγιστων της ταξικής πάλης που εμπνέουν τις νέες γενιές. Το σημαντικό και ανεξίτηλο έργο του Γιώργου Φαρσακίδη αποτελεί μεγάλη κληρονομιά που θα διαπαιδαγωγεί και θα εμπνέει τους σημερινούς και τους αυριανούς αγώνες. Εκ μέρους του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αγωνιστών, εκφράζουμε τα βαθιά μας λυπητήρια στους οικείους του για το θάνατο του Γιώργου Φαρσακίδη. Γεια σας.